Φέτος είναι μια χρονιά η οποία από θέμα τιμών είναι πάρα πολύ καλή. Φαίνεται ότι το ελαιόλαδο της Κρήτης έχει μια ζήτηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πρόβλημα βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο σε αφορά την έλλειψη του ελαιολάδου. Και θεωρώ ότι θα είναι συγκυρία το θέμα των τιμών. Από εκεί πέρα όμως το πρόβλημα είναι μεγάλο όσο αφορά το θέμα του κρητικού ελαιώνα από πλευράς παραγωγής φέτος, λόγω της αστοχίας που υπήρχε στην καρπόδεση. Και αυτό έγινε μέσα από τα χειρικά φαινόμενα τα οποία υπήρχαν, ενώ υπήρχε αθοφορία στις περισσότερες περιοχές, που αθώς καταστράφηκε από τις τροχοπτώσεις με τα λασπόνερα ή έγινε χοινοκαρπία και συνέχεια έπεσε ο καρπός κάτω, μια τεράστια ζημιά. Θεωρούμε σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και από επιστημονικές ομάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν κάνει περιοδία σε όλο το νησί, αλλά και εμείς οι ίδιοι και ο ομιλών που έχω γυρίσει όλη την Κρήτη, η μείωση του ελαιολάδου από πέρσι που βγάλαμε περίπου 130.000 τόνους σαν νησί, με το εισόδημα να αγγίζει μαζί με τον κύκλο εργασιών περίπου το 1 δις, φέτος να έχουμε μείωση τουλάχιστον του 80%. Αυτό θα είναι μια καταστροφική χρονιά και από θέμα ότι θα θυχθεί η οικονομία του νησιού πάρα πολύ, διότι από το προϊόν αυτό ζούσαν όλες οι συνολικές ομάδες και χρειάζεται στήριξη πολιτείας. Από εκεί πέρα σημαντικό είναι ότι πρέπει να κάνουμε το θάρρο μας και πρέπει να προχωρούμε, διότι ο ελαιώνας παίρνει μια υπεραξία στην πορεία και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δραστηριοποιηθούν όλοι οι φορείς, είτε αφορά Δήμους, είτε αφορά Περιφέρεια, αλλά και το Υπουργείο, μέσα στην συνδυασμό και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με προτεραιότητα την εξασφάλιση υδάτινων πόρων, διότι το ελαιόδωρο θέλει πάρα πολύ νερό την άνοιξη, την ώρα που δένει, για να μπορέσει να επιτύχει την καρπόδεση καλύτερα, αλλά τα ελαιόδεντρα, γιατί βλέπουμε τα ελαιόδεντρα που αποτίζονταν και είχαν πιο γρήγορη ανθοφορία, πρόλαβαν και έδασαν σε σχέση με τα άνυδρα. Άρα λοιπόν προτεραιότητα το νερό. Σημαντικό ότι έχουμε πάρει το brand name, το όνομα δηλαδή, σαν Κρήτη. Και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, αρχή η πολιτεία να σκύψει, να στηρίξει φέτος τους ελαιοπαραγωγούς και φυσικά και τους αμπελουργούς και τους μελισσοκόμους που έπαθαν ζημιά. Γιατί έμειναν πλέον πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στον πρωτογενή τομέα και παράγουν. Έχουμε πολλούς που ασχολούνται με τη γεωργία, αλλά έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι παράγουν. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν χρειάζεται μια στοχευμένη στήριξη στην παραγωγική διαδικασία του ελαιώνα της Κρήτης, γιατί κρατάει και πέρα από τα χρήματα τα οποία δίνει και το όνομα του προϊόντος, κρατάμε το φυσικό κάλος αυτή τη στιγμή και έχουμε ένα τεράστιο δάσος στην Κρήτη μας, με ένα ελαιώνα ο οποίος πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας στη Μεσόγειο, το τελευταίο νησί της Ευρώπης, και αυτό πρέπει να κρατηθεί και για οικονομικούς λόγους, αλλά και για περιβαλλοντολογικούς λόγους.